Ενώ φτάνει η τελευταία λιμουζίνα, είναι ο κύριος Τσαβούσογλου, Θωμά. Μάλιστα. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, την άφιξη του κύριου Τσαβούσογλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Μάλιστα. Περιμένουμε τον κύριο Τσαβούσογλου να βγει και η τουρκική αντιπροσωπεία, όπως φαίνεται, όπως πάντα, είναι η τελευταία που έχει φτάσει στο χώρο. Για ακόμη μια το φορά, ίδιο είχε συμβεί και στη Γενέβη. Ακριβώς. Ορίστε. Αυτό είναι ο κύριο Τσαβούσογλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ορίστε, ο κύριο Τσαβούσογλου. Είχε και ένα τετατέτ χθες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από ό,τι είδαμε από κάποιες φωτογραφίες. Ζητήσαμε πληροφόρηση για αυτό το τετατέτ. Μας είπαν ότι ήταν του ποδιού στην ουσία, δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη, δεν ελέγχθηκε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που πλέον περιμένουμε θαμώμα είναι την ουσία, δηλαδή με ποιες θέσεις η τουρκική πλευρά θα προσέλθει σε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη για το μέλλον του Κυπριακού. Αν υπάρξει κάποιο άνοιγμα, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Αυτό μας μεταφέρεται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ελπίδα ότι θα προκύψει κάτι από εδώ, ενώ οι πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται μία έκπληξη από την τουρκική πλευρά σε αυτή τη διάσκεψη. Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Σέιντε χθες στην ομιλία του είχε πει ότι δεν περιμένουμε ότι την ώρα που θα ερχόντουσαν θα έκαναν κάποιες τοποθετήσεις ή κάποια ανοίγματα. Περιμένουμε να τα δούμε εδώ, στο τραπέζι των συνομιλιών. Και επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο πρώτο τραπέζι που θα στηθεί για την ασφάλεια, εκεί θα κριθούν και ποια, αν θα είναι καλό το σενάριο ή κακό το σενάριο για τη συνέχεια. Ακριβώς, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν τον είδατε τον Εσπεν Παρθέιντε. Μόλις μας είπε that's it, αυτό ήταν. Έχουν φτάσει όλα τα μέρη εδώ στο Λερετζέν που θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη για την Κύπρο. Συνεπώς μπαίνουν όλοι μέσα και είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν οι εργασίες για τη διάσκεψη. Μάλιστα.